Ξανά στο κάδρο του Κυπριακού η άτυπη πενταμερή διάσκεψη. Με τον Γενικό Γραμματέα των Εθνών να δηλώνει έτοιμο να εμπλακεί ξανά μετά τι εκλογέ στη Βόρειο Κύπρο, όπω ατυχέστατα αποκάλεσε τα κατεχόμενα. We should wait for the elections in northern Cyprus before moving on with the diplomatic initiatives that we have envisaged. As soon as they take place, it's my intention to convene again the five key partners, the guarantors and the two communities, and to also restart a dialogue with the leaders of the two communities in the follow-up of the dinner that I had with them in Berlin a few months ago. Ο κύριος Κουτέρες, ο οποίος μιλούσε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης με την ευκαιρία της έναρξης της 75ης Συνόδου της Γενικής Στέλεχης των Εθνών, υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν, όπως είπε, να υπονομεύσουν τη μελλοντική επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Totally committed to revitalize the political process. Άμεση και θετική ήταν η ανταπόκριση της Λευκωσίας με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να χαιρετίζει μεν δια του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα του Γενικού Γραμματέα να επαναρχίσει τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, να θέτει όμως ως προϋπόθεση για έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών την άρση των τουρκικών παράνομων ενεργειών σε αμόχωστο ΚΕΟΣ, δρατώμενος και της σχετικής αναφοράς του Γενικού Γραμματέα σε ενέργειες που δύνανται να υπονομεύσουν τις συνομιλίες. Όποιος διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί στο κατάλληλο πλαίσιο και για να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να τερματιστούν οι απειλές απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι απειλές δηλαδή της Τουρκίας και στην ΑΟΣ, αλλά και τα όσα αναφέρει κατά καιρούς για το θέμα των Βαρωσίων. Οπότε, ναι, χρειάζεται η διαμόρφωση και του κατάλληλου κλίματος, διότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις υπό απειλές. Όσον αφορά την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κ. Αντώνας υπενθύμησε την πρόταση του Πρόεδρου Αναστασιάδη για σύσταση τεχνικής επιτροπής από Κυπρίους και ξένους εμπειρογνώμονες για ανοικοδόμηση της περιοχής των Βαρωσίων. Συνεπώς, παραμένει έτοιμος να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ανάπτυξη δηλαδή και υιοθέτηση τέτοιων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπέρ της σύγκλησης πενταμερούς στάχθηκε χθες και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούζογλου, επαναφέροντας μέσω του CNN Turk την πάγια μετά το ναυάγιο στον Γκραν Μοντανά θέση της Άγκυρας για μια ανεπίσημη σύναξη. Πρέπει να συναντηθούμε ανεπίσημα οι τρεις εγκύτριες χώρες, οι δύο πλευρές στο νησί και τα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να καθορίζουμε τι θα συζητήσουμε. Πρέπει να καθορίζουμε τον χρόνο. Εμείς ως Τουρκία είμαστε υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού με δίκαιο τρόπο. Ο Τούρκος Υπουργός υπεραμύθηκε ωστόσο σεναρά της απόφασης Άγκυρας για επικισμό των Βαρωσίων. Θέλουμε να τα ανοίξουμε προστατεύοντας τα δικαιώματα όλων, επέμεινε ο Τούρκος Υπουργός.